Γιατί αυτά είναι συνηθισμένα κατοικίδια, ενώ αυτά δεν είναι. Γιατί αυτό είναι χαριτωμένο, ενώ το δεύτερο είναι μάλλον ενοχλητικό ή προσβλητικό. Γιατί την ίδια ακριβώς εποχή οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι αυτό το είδος μεταφοράς ήταν μια αναγκαιότητα, αλλά αυτό το είδος μεταφοράς ήταν μια μορφή κακοποίησης. Και αν συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι μια μορφή κακοποίησης, αυτό γιατί δεν είναι. Αν αυτό το κλουβί είναι φυλακή, αυτό το κλουβί τι είναι. Είναι προσβλητικό και είναι παράνομο και είναι κακό να βλέπουμε μια αρκούδα να δίνει παραστάσεις στον δρόμο, αλλά δεν είναι κακό να βλέπουμε μια αρκούδα να δίνει παραστάσεις μέσα σε ένα ιδρύο για το οποίο έχουμε πληρώσει εισιτήριο. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Η απάντηση, η απλή απάντηση που θα δίναμε οι περισσότεροι από εμάς είναι ότι γιατί πολύ απλά δεν είναι όλα τα ζώα ίδια. Κάποια είναι κατοικίδια, τα αγαπάμε, τα έχουμε σπίτι μας, κοιμούνται στα κρεβάτια μας. Κάποια είναι παραγωγικά ζώα, μας δίνουν τροφή, μας δίνουν γάλα, μας δίνουν το μαλλί τους. Κάποια είναι άγρια ζώα, τα οποία καλό είναι να ζουν εκεί που ζουν, να μας πλησιάζουν και πάρα πολύ και αν πλησιάζουν ακόμα περισσότερο, ενίοτε τα πυροβολούμε. Ναι, όλα τα ζώα δεν είναι ίδια. Αλλά γιατί για τα άγρια ζώα αυτό το θέαμα είναι παράνομο για την ελληνική νομοθεσία, ενώ αυτό είναι νόμιμο. Γιατί μας ενοχλεί ότι αυτά τα ζώα, σε αυτά τα κλουβιά, τα οποία θανατώνται για να πάρουμε τη γούνα τους. Δεν μας ενοχλεί όμως αυτά τα ζώα, σε αυτά τα κλουβιά, για τα οποία παίρνουμε τα αυγά τους. Γιατί στην Ελλάδα το να πυροβολήσει ένα σκυλί χρεώνεται με 30.000 ευρώ πρόστιμο. Το να πυροβολήσει μια αλεπού, επιδοτήσει. Όλα τα ζώα δεν είναι ίδια. Αλλά και οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Καθένας μας είναι διαφορετικός. Και πριν πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι τρελοί τόλμησαν να πούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και σήμερα συμφωνούμε σε αυτό. Να πω λοιπόν και εγώ κάτι τρελό. Να τολμήσω να πω κάτι τρελό. Μήπως όλα τα ζώα, παρότι δεν είναι ίδια, θα έπρεπε να είναι ίσα. Και όταν λέω όλα τα ζώα, εννοώ των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων. Τρελό, τολμηρό, παράλογο. Όχι τόσο όσο φαντάζεστε. Ήδη πριν 200 χρόνια, αυτός εδώ ο κύριος, ο Τζέρμιν Μπένθαμ, οραματιζόταν την εποχή όπου κάθε ζώο θα είχε το βασικό δικαίωμα που αναγνωρίζουμε σε κάθε άνθρωπο. Το δικαίωμα να μην υποφέρει. Το δικαίωμα να μην κακοποιείται. Όχι επειδή τα ζώα είναι πιο έξυπνα από εμάς, πιο δυνατά από εμάς, πιο όμορφα από εμάς, αλλά για ένα βασικό λόγο. Γιατί, όπως λέει, το ερώτημα πρέπει να είναι αν αυτά μπορούν να υποφέρουν. Θα συμφωνήσουμε όλοι. Αν κάθε μορφή ζωής πρέπει να έχει ένα δικαίωμα, θα είναι το δικαίωμα στο να μην υποφέρει. Στο να μην του επιβάλλουμε ηθελημένα κάτι κακό. Να τολμήσω κάτι παραπάνω, να πω κάτι τρελό. Ποια θα ήταν η υπέρτατη μορφή κακοποίησης? Ποιο είναι το υπέρτατο κακό που θα μπορούσε να πάθει ένας ζωντανός οργανισμός? Να πεθάνει. Άρα, είναι πάρα πολύ τολμηρό να πω ότι αν συμφωνούμε με αυτό το επιχείρημα, τότε λογικά πρέπει να καταλήξουμε ότι όλα τα ζώα, κάθε ζώο, πρέπει να έχει το δικαίωμα στη ζωή. Το δικαίωμα στο να μην θανατώνεται. Και ξέρω ότι θα σκέφτεστε περισσότεροι. Ωραία, ναι, τρελό. Απίστευτο. Και δεν θα είστε μόνοι. Επί χιλιάδες χρόνια, η άποψη της κοινωνίας μας για τα υπόλοιπα ζώα ήταν αυτή εδώ. Όπως πολύ ωραία διατυπώθηκε από έναν Άγιο και μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας, τον Αυγουστίνο. Είναι τρελό, γράφει ο Αυγουστίνος. Είναι παράλογο να τολμάμε να λέμε ότι να σκοτώσουμε ένα ζώο για να το φάμε είναι δολοφονία. Γιατί τα ζώα διαχωρίζονται από εμάς με κάτι πάρα πολύ βασικό. Είναι παράλογα, είναι άλογα, δεν έχουν λογική. Άρα γι' αυτό μας έχουν δοθεί για να τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Να τα σκοτώσουμε, να τα φάμε, να τα κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Το δικαίωμα να σκοτώνουμε τα ζώα, να τρώμε τα ζώα, να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε, βασίζεται στο ότι είμαστε λογικοί. Άρα, να το πω λίγο διαφορετικά, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι ανώτερος από οποιοδήποτε ζώο, επειδή ο άνθρωπος είναι λογικός. Να τολμήσω ένα ακραίο παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα μωρό, έναν άνθρωπο, ο οποίος γεννιέται με
μια βαριά μορφή σε εγκεφαλική υστέρηση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν θα καταλάβει ποτέ. Αν αυτή είναι η διαχωριστική μας γραμμή από τα ζώα, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να τύχει μεταχείρισης ανθρώπινης από τους υπόλοιπους από εμάς, επειδή δεν καταλαβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με ζώο. Είναι χειρότερος από ένα ζώο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα διαφωνούσαμε. Και ακριβώς με αυτή την επιχειρηματολογία, πριν 40 χρόνια, ένας πολύ σημαντικός Αυστραλός φιλόσοφος και από τις ηγετικές μορφές του κινήματος για τα δικαιώματα τα ζώα, ο Πίτερ Σίνγκερ, προσπάθησε να αναδείξει τον παραλογισμό της σκέψης μας. Λέει ο Σίνγκερ, αν δεν το δεχτείς αυτό και αναγκαστικά θα καταλήξεις μετά από πολλή συζήτηση να λες, εντάξει, ακόμα και ένας άνθρωπος με εγκεφαλική υστέρηση είναι ανώτερος από ένα ζώο, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Αυτός είναι ρατσισμός. Είναι ακριβώς το ίδιο με το να λες ότι ο λευκός άνθρωπος, κάθε λευκός άνθρωπος, είναι ανώτερος από κάθε λευκό, μαύρο άνθρωπο, επειδή ο λευκός είναι λευκός. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι ανώτερος από το ζώο, από το κάθε ζώο, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και για την ακρίβεια, λέει ο Σίνγκερ, είναι μια ειδική μορφή ρατσισμού που το ονομάζει σπισισμό ή ειδισμό. Πολύ τρελά, πολύ τολμηρά, πολύ προχωρημένα. Ας τα αφήσω λοιπόν για μια στιγμή να γυρίσω σε αυτό που μάλλον συμφωνήσαμε όλοι. Ότι τα ζώα δεν πρέπει να τα κακομεταχειριζόμαστε. Πρέπει τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να μην υποφέρουν ανέτεια. Το κάνουμε αυτό. Για τα άγρια ζώα, εκτός ότι ακόμα επιτρέπουμε το έσχος των ζωολογικών κήπων και των δελφινάριων, ότι ανεχόμαστε την τροπή των τσίρκων με ζώα και ότι τα εκτρέφουμε και τα θανατώνουμε για να πάρουμε άχρηστα προϊόντα όπως τη γούνα τους, συνεχίζουμε να επιτρέπουμε ακόμα και την νόμιμη δολοφονία τους για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία κάποιων. Για τα κατοικίδια ζώα, οι περισσότεροι θα φανταστείτε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Να μιλήσω για τα αγαπημένα μου σκυλιά, τα έχουμε σπίτι μας, τους φέρουμε ιατροφαρμακευτική φροντίδα, υπάρχουν νόμοι που τα προστατεύουν και για κάποια από αυτά τους κάνουμε ακόμα και τάφους. Ναι, αυτά είναι τα δικά μας σκυλιά. Τα σκυλιά που μας ανήκουν. Για τα άλλα σκυλιά εκεί έξω, για τα αδέσποτα που βλέπουμε στους δρόμους της πόλης μας, είναι σκυλιά εγκαταλειμμένα, είναι σκυλιά τα οποία χρησιμοποιούμε για ιατρικά πειράματα, υπάρχουν τα σκυλιά τα οποία κακοποιούμε και υπάρχουν και τα σκυλιά για τα οποία τρώμε. Οι περισσότεροι ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες όπου τρώμε τα σκυλιά. Σοκαριστικό. Γιατί? Γιατί είναι σοκαριστικό να τρως ένα σκυλί στην Κίνα και να μην το τρως στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που κάνει ένα ζώο να ονομάζεται κατοικίδιο και να το αγαπάς και ένα ζώο να ονομάζεται δείπνο και να το τρως. Εκεί τα πράγματα που είναι πραγματικά εφιαλτικά είναι όταν μιλήσουμε για τα παραγωγικά ζώα. Τα περισσότερα κοτόπουλα που παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ ή που τρώμε στο καθημερινό μας τραπέζι, εκτρέφονται σε φάρμες εκτροφής όπου δεν βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου. Τα νύχια και τα ράμφη τους κόβονται για να μην τραυματίσουν το ένα το άλλο λόγω στερεοτυπικών συμπεριφορών που αναπτύσσουν εξαιτίας του εγκλισμού τους. Τυγκάρονται από αντιβιωτικά για να επιζήσουν από τις ασθένειες που αναπτύσσουν μέσα σε κλειστούς, υγρούς χώρους από τους οποίους δεν βγαίνουν ποτέ. Στις μονάδες παραγωγής αυγών, τα νεογέννητα αρσενικά κοτοπουλάκια είναι προφανώς άχρηστα. Οπότε θανατώνονται την πρώτη μέρα. Κάθε χρόνο στον κόσμο θανατώνονται επειδή δεν μπορούν να γεννήσουν αυγά όχι χίλια, όχι δέκα χιλιάδες, όχι ένα εκατομμύριο κοτοπουλάκια, 7 δισεκατομμύρια αρσενικά κοτόπουλα. Είτε με ασφυξία, είτε πετάντοντας σε ένα μπλέντερ. Για τα γουρουνάκια, οι θηλυκές γουρουνίτσες που πάλι εκτρέφονται για το τραπέζι μας, περνάνε τον πρώτο μήνα της κοίησής τους, μόνιμα όρθιες και εγκλωβισμένες, αυτούς τους κλωβούς κοίησης, για να είναι πιο εύκολο να τις καθαρίζουμε και να μην τραυματιστούν. Στα δε νεογέννητα γουρουνάκια, κόβεται η ουρά και τροχίζονται τα δόντια για να μην τραυματίσουν το ένα το άλλο ή τις θηλές της μητέρας τους. Κάποιοι από εμάς έχουν σίγουρα δοκιμάσει ή θα τους αρέσει πάρα πολύ το μοσχαράκι γάλακτος. Τι είναι αυτό το μοσχαράκι γάλακτος? Είναι ένα μοσχαράκι που το έχουν πάρει από τη μητέρα του την πρώτη εβδομάδα που γεννήθηκε, που τρέφεται με γάλα σκόνης και όχι με μητρικό γάλα, γιατί το μητρικό γάλα πουλιέται πολύ πιο ακριβά, οπότε μας συμφέρει να το πουλήσουμε παρά να θυλάσει ένα μωρό, το οποίο δεν βγαίνει έξω, δεν κινείται για να μην σφίξουν οι μυς, ώστε να θανατωθεί μέσα τον πρώτο μήνα και το κρέας του να έχει αυτή την τρυφερή υφή και το χαρακτηριστικό χρώμα.
στα δε αρσενικά μοσχαράκια, αν είναι σε μονάδα γαλακτοπαραγωγής, πάλι είναι άχρηστα, αυτά θανατώνονται. Είναι πιο οικονομικό να τα σκοτώσεις παρά να τα μεγαλώσεις. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν δεν πεταχτούν ή δεν καούν, θα καταρρίξουν σκυλοτροφή για κάποια από τα αγαπημένα μας ζώα. Άρα, πού καταλήγουμε? Αυτό που ξεκίνησα να λέω, να φανταστούμε το δικαίωμα στη ζωή, στα ζώα, είναι μια ουτοπία, μια τρέλα. Κάτι που δεν θα πρέπει ούτε καν να τολμάς να το πεις. Όσο και αν ακούτε περίεργο, όχι. Πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, όσο και να ακούγεται περίεργο, στο να αναγνωρίσουμε δικαιώματα, βασικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, σε κάποια είδη ζώων τουλάχιστον. Και αν υπάρχει ένας υποψήφιος, αυτός είναι ο πιο κοντινός μας συγγενής στην εξεργητική διαδικασία, η πίθηκη. Οι ανθρωπίδες, τα είδη των πιθήκων, έχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που τα κάνουν ιδανικούς υποψηφίους. Μας μοιάζουν, είναι οργανωμένοι κοινωνικά, μαθαίνουν πράγματα, επικοινωνούν μεταξύ τους, επικοινωνούν μαζί μας, αποκτούν νέες δεξιότητες που μπορούν να τις μεταβιβάσουν από γενιά σε γενιά. Αλλά το σημαντικότερο, μια και μιλάμε για δικαιώματα, είναι ότι οι ανθρωπίδες μπορούν να καταλάβουν την έννοια του δικαίου, το τι είναι το σωστό. Και όσο και αυτό ακούγεται περίεργο, θα το αποδείξω, μάλλον έχει αποδειχθεί, από κάποια πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν πριν 20 χρόνια σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Στο πείραμα το οποίο θέλω να δείξω, οι ερευνητές είχαν σε δύο γειτονικά κλουβιά, που μπορούσε να δει ο ένας τον άλλο, δύο μαϊμουδάκια του είδους των καπουτσίνων. Όχι το φρέντο, το μαϊμού καπουτσίνο. Τα μαϊμουδάκια είχαν να κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό. Έδιναν στον ερευνητή μία πέτρα, ένα βότσαλο, και ο ερευνητής τα αντάμιβε με λίγη τροφή. Υπήρχαν δύο επιλογές. Ή να τους δώσει ένα κομματάκι αγκούρι, ή να τους δώσει μία ρόγα σταφύλι. Στους καπουτσίνους αρέσουν και τα δύο, αλλά αρέσει περισσότερο το σταφύλι. Αυτό λοιπόν συνέβαινε για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι που κάποια στιγμή ο ερευνητής αποφάσισε να δίνει στο ένα πιθηκάκι σταφύλι, ενώ στον άλλο συνέχισε να δίνει αγκούρι. Ας δούμε τι έγινε. Ωραία. Δίνει την πέτρα. Παίρνει το κομματάκι τα αγκούρι. Πάρα πολύ ωραία. Πετρούλα, ευχαριστώ. Φέρτη. Να είσαι καλά. Σταφύλι. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Η σειρά μου. Παρντών. Τι είναι αυτό. Α, δεν πάμε καλά. Πετρούλα. Ευχαριστώ. Καλά βλέπω, έτσι. Σταφυλάκι. Ωραία. Λοιπόν, για να δω. Καλή είναι η πέτρα, έτσι. Δεν έχει ένα πρόβλημα. Χτυπάω. Οκ, μια χαρά είναι. Ωραία, πάρτι. Τι είναι αυτό. Πάλι τα ίδια. Όπως λοιπόν βλέπετε, αυτά τα πιθηκάκια καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά ότι κάτι πάει στραβά. Κάτι δεν ισχύει. Αναγνώριζαν την έννοια του σωστού και του λάθους. Τη βάση του δικαιωτικού μας συστήματος. Αν νομίζετε ότι αυτά είναι απλώς κάποιες συζητήσεις φιλοσοφικές χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, να σας πω ότι πριν 10 χρόνια το Ισπανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα από το οποίο ζητούσε από την Ισπανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει δύο πολύ βασικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην ελευθερία, στους ανθρωπίδες, στους πιθήκους. Ακόμα δεν έχει γίνει νόμος του Ισπανικού κράτους, αλλά το γεγονός ότι τέθηκε, ψηφίστηκε και εκκρεμεί, δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Το 1945, ο Τζορτζ Όρουελ, στο γνωστό του και διάσημο βιβλίο «Η φάρμα των ζώων», γράφει κάτι συγκλονιστικό. Ότι όλα τα ζώα γεννιούνται ίσα, αλλά κάποια ζώα είναι περισσότερο ίσα από τα υπόλοιπα. Ο Όρουελ προφανώς έγραφε τότε μεταφορικά, θέλοντας να δείξει πως κάποιοι από τους ανθρώπους, παρότι προωθούν την ισότητα, θεωρούν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά αν το πάρουμε κατά κυριολεξία, αυτή η λογική είναι η λογική πάνω στην οποία στηρίχθηκε η σχέση μας με τα μη ανθρώπινα ζώα τα τελευταία 12.000 χρόνια.
Κάποια ζώα, εμείς, είμαστε ανώτεροι από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να πω ότι όσο και να σας ακούγεται τρελό, όσο σας ακούγεται παράλογο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τολμούν να πούν κάτι το οποίο ακούγεται εξωφρενικό, αλλά είναι τόσο βαθιά ανθρώπινο, ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, γεννιούνται ίσα και οφείλουν να παραμένουν ίσα. Σας ευχαριστώ.